Συνέγινες μου. Πρέπει να πάμε πάλι στην αρχή. Να πάμε στην αρχική γνωριμία μας. Γνωριμία με μένα. Τι έγινε από τότε. Και να δούμε όλη τη διαδρομή μέχρι και σήμερα. Αν πάτε σε όλη τη διαδρομή, θα δείτε πότε εμφανίστηκα, ποιο ήταν το πρώτο θέμα, ήταν οι μετοχές ανατολής. Μετά θα δείτε μια μεγάλη διεργασία των 600 δις όπου μπαίνουν το 2012 και δεν είναι τυχαία που μπήκαν το 2012, τον τρόπο που μπήκαν και φυσικά θα πρέπει να αναλογιστείτε όσο μπορείτε ο καθένας με το δικό του νου τι διεργασία, τι εργασία τεράστια έχει γίνει χρόνια στον πλανήτη, όχι μόνο εκπαίδευσης, αλλά και να στηθούν όλα αυτά τα εργαλεία και να στηθεί όλο αυτό το πλαίσιο για να ετοιμαστεί, για να εμφανιστεί και να είναι έτοιμο να πολεμήσει, να παλέψει και να έρθει μέχρι εκεί που ήρθε. Και να φτάσουμε και στο σήμερα. Θα δούμε και από τότε μέχρι τώρα τις μεγάλες καινοτομίες, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, άμα το θέλετε, αλλά θα δούμε το στήσιμο, τα δρόμενα, το σχέδιο, το στόχο, το σκοπό. Είναι αλήθεια ότι όλο το σχέδιο, όλος ο στόχος και ο σκοπός, ενώ το ξέρετε και σας τον έχω πει, ο τρόπος και το πότε γίνεται το καθένα, το πιο ασφαλή σημείο που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη είναι μέσα στο κεφάλι μου. Δεν το έχει κανένα άλλο κεφάλι. Δεν το μοιράζομαι με κανένα. Δεν είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων οι οποίοι καθόμαστε και κάνουμε συμβούλια επί των συμβουλίων, οπότε το καθεστώς το παγκόσμιο και κάθε ρηπαρό γένος να ξέρει τι σχεδιάζω. Βεβαίως ξέρει το στόχο και το σκοπό, κανείς δεν ξέρει τον τρόπο και κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνει τι. Αυτή είναι η αλήθεια μέχρι και σήμερα και έτσι θα συνεχίσει να είναι. Οι άνθρωποι που είναι γύρω μου, γι' αυτό πρέπει να γίνει σαν τη δημιουργία. Στη δημιουργία δημιουργήθηκε το μονοκύτταρο και άρχισε να δημιουργεί τον εαυτό του. Και φυσικά δεν έπρεπε να έχει καμία επιρροή σε όλο το περιβάλλον. Ούτε εργοταξιακή, ούτε εργασιακή, ούτε ερωτική, ούτε συζυγική, ούτε φιλική, ούτε τίποτα. Έρχεται λοιπόν σε ένα περιβάλλον κάτι καινούργιο να αρχίσει να δημιουργήσει και να δημιουργηθεί. Αυτό ακριβώς είναι όλη η Ελλήνων Συνέλευση, αλλά αυτό είμαι και εγώ που ήρθα από την αρχή μέχρι τώρα και μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν θα σας πω, ότι αν θυμάστε και τα λόγια μου ήταν «Δεν θα τελειώσω με αυτούς που ξεκίνησα». Αυτό βέβαια το έχω πει από παλιά, θα συνεχίσω να το λέω. Όλοι είστε εν δυνάμει πατριώτες, εν δυνάμει προδότες και η επιλογή είναι δικιά σας. Εάν θα προδώσετε το στόχο και σκοπό της δημιουργίας σας πρώτα και όλων αυτών που ήρθαμε να κάνουμε. Και απ' την άλλη, πάλι η επιλογή σας είναι να φτάσετε μέχρι το τέλος, να κατανοήσετε, να καταλάβετε και να πάρετε όλα αυτά που σας ανήκουν. Και όσα ανήκουν σε εσάς, ανήκουν και σε μένα. Και όσα ανήκουν σε μένα, ανήκουν σε όλους εσάς. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο το γεγονός ότι μέχρι να έρθω εδώ είχαν γίνει χιλιάδες συμφωνίες και προσπάθησαν το αντίπαλο δέος, γιατί μόνο αυτό είναι, είμαι εγώ και το αντίπαλο δέος, να κάνει χιλιάδες συμφωνίες και διαπραγματεύσεις μαζί μου. Ναι, δεν γινόταν να διαπραγματευτώ και να συμφωνήσω πουθενά έτσι όπως το αντίπαλο δέος ήθελε. Το αντίπαλο δέος ήθελε να μου δώσει τα πάντα όσον αφορά με μένα. Το θέμα όμως δεν είμαι εγώ, είναι όλα τα δημιουργήματα της πατρώας ουσίας, της δικιάς μου που είναι συνδεμένη με την πατρώα ουσία τη δικιά σας. Έτσι φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν φτάσαμε χλιαρά πολιτικά, δεν φτάσαμε μέχρι εδώ με όλους αυτούς τους πολέμους αλλά και όλες αυτές τις αλήθειες. Και θα ήθελα να θυμηθείτε και στην αρχή και τώρα και μετά θα υπάρχει μια τεράστια ζήμωση. Γιατί όλοι ψάχνουν, ωραία παιδί μου, να πάμε λίγο με αυτούς που το θέλουν έτσι για να μας ψηφίσουν. Αλήθεια, οπότε θα κάνουμε χατήρια, οπότε εμείς θα πρέπει να πούμε ψέματα, θα πρέπει να τους υποσχεθούμε, γιατί αυτό έχουν μάθει. Συνέλληνες, άνθρωποι, γιώτα της δημιουργίας, δεν είναι έτσι. Εγώ ποτέ δεν ήμουν έτσι από την αρχή. Ήμουν πάντα κάθετος, απόλυτος.
με αυτό που έλεγα και δεν συμφωνούσα με τίποτα. Δεν συμφωνούσα όχι γιατί δεν έπρεπε, γιατί δεν είναι αλήθεια. Με οτιδήποτε είναι ψεύτικο γύρω μου, δεν γίνεται να συμφωνήσω. Για να σου κάνω το χατήρι, είτε να με αγαπήσεις, είτε για να ψηφίσεις, είτε να ανοίξεις γραφείο. Φυσικά ήμουνα και πιο αυστηρός σε πολλούς τρόπους και πέραν του μέτρου. Και αυτό γινόταν γιατί σας έβλεπα και έβλεπα στα μάτια σας το φόβο. Πάρα πολλοί αυτοί σήμερα που είναι πολεμιστές ήταν φοβισμένοι. Έτσι έπρεπε να δει μια πραγματική αλήθεια, να τη συγκρίνει, να κρίνει και να αρχίσει να την αναπαράγει, να την αναπτύσσει. Όχι να κάτσω τώρα να σας κάνω συμφωνίες μεταξύ σας. Εντάξει μου βρε, έχεις δίκιο. Εσύ ο μουσουλμάνος έχεις δίκιο, ο χριστιανός έχεις δίκιο. Εντάξει, καλή είστε οι δημοκράτες, αλλά και το πάσο. Δεν υπάρχουν χατήρια, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχουν χατήρια συνέλληνες. Δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν αυτός ο αγώνας είναι ψυχών, όπως το είπα. Ψυχών. Πρώτα ψυχών. Και αυτές οι ψυχές πρέπει να καταλάβουν. Ψυχές. Ασυνειδήτου θα το λέω, γιατί έχουμε μπερδευτεί και με την ψυχή. Έτσι λοιπόν. Είναι της πατρώας ουσίας και είναι πραγματικά με ίχνη και πατήματα ελάνια. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είναι μπερδεμένος ο κόσμος όσον αφορά την Ελλάδα και το ελάνιο. Ακούστε, στην Ελλάδα ζούνε οι Ελλαδίτες και οι Έλληνες. Έλληνας και Έλλην είναι το ίδιο. Ελλάς. Δεν είναι αυτή η γεωγραφική θέση που μας έχουν σήμερα ορίσει αυτή τα σύνορά μας. Η Ελλάς, το μέρος που μένουμε, είναι γεωγραφικά το κέντρο και όχι μόνο το ένα. Έχουμε και άλλα κέντρα των Έλλην. Έχουμε στην Νότια Αμερική, έχουμε στην Ινδία, έχουμε και άλλα μέρη. Στο Θιβέτ που είναι δικό μας, που το φτιάξε ο Διόνυσος, και άλλα μέρη κέντρα. Ένα τεράστιο κέντρο. Τεράστιο είναι αυτή τη στιγμή ο γεωγραφικός χώρος της Ελλάδας. Αλλά Ελλάς είναι ο πλανήτης, γιατί ο πλανήτης είναι Ελλάνιος και η δημιουργία είναι Ελλάνια. Και Ελλάς σημαίνει φωτεινός λίθος και Έλλην σημαίνει το δημιουργήμα του φωτός που θα δει το όλον φως. Έλλην σημαίνει αυτός. Μην μπερδευόμαστε λοιπόν, αν είμαστε στην Ελλάδα, στην Αμερική, εμείς είμαστε δε Αμερικάνοι. Ποιοι Αμερικάνοι είστε? Φτωχεύσατε όλες τις χώρες του πλανήτη και ανοίξατε μια Αμερική για να μαζευτεί ο κόσμος εκεί, για να ξαναγίνει το γύρισμα και να πάρει πλανητική θέση η Αμερική, όπου η Αμερική είναι ένα μεγάλο μίξερ όλων των, δεν θα πω εθνικότητων γιατί δεν υπάρχουν, όλων των τις ράτσες, των ανθρώπων και από όλο τον πλανήτη. Άρα ποιο έθνος ανοίξατε, ποια χώρα φτιάξατε, πτωχεύσατε τις άλλες και μαζεύσατε τον κόσμο, τι να γεννήσετε, και το λέτε Αμερική. Και έχετε φτιάξει ταμπέλες σε τόσα έθνη. Πάμε στη βάση. Γιατί σήμερα το πρόβλημα είναι η βάση και είναι αυτό που συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, σε μια διαδικασία θα σας θυμίσω από την αρχή του αγώνα. Ήρθα μόνο με συγκεκριμένη γραμμή, στόχο και σκοπό. Έγραψα τα πάντα, όλα αυτά που βλέπατε. Το αν θα γραφτεί μια επίκληση, πιανού επίκληση θα γραφτεί, το καθόριζα εγώ, όπως καθόρισα και τον όρκο. Όπως και ήταν και αναγκαίος ο όρκος. Και τότε, αν θυμάστε με τον όρκο, είχατε επαναστατήσει. Καλά κάνατε. Το είδατε, ζυμωθήκατε, το καταλάβατε και τρέχαμε σε ορκομοσίες. Γιατί αυτός ο όρκος είναι δικός σου, γιατί είναι της δημιουργίας, γιατί σε δημιούργημα και γιατί δεν έχεις πέραν τούτου, πέραν της δημιουργίας σου και πέραν των δημιουργημάτων που είναι δικά σου. Ο όρκος αυτός πρέπει να συνεχιστεί. Όσο ήμουνα, προκαλούσα παντού ορκομοσίες. Υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα 6 μηνών, 7-8, που δεν γίνονται ορκομοσίες. Γιατί ρε παιδιά. Εσείς ήσασταν ορκισμένοι από την αρχή. Ο όρκος είναι ο ελάνιος όρκος που μας πάει μέχρι το τέλος, στο στόχο και στο σκοπό. Είδαμε χιλιάδες ορκισμένους να καταπατούν τον όρκο τους. Να προδίδουν τον όρκο τους. Την πατρά ουσία τους. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Οι ορκομοσίες πρέπει να γίνονται. Αν θυμάστε τώρα στην αρχή, σας έκανα και μερικές επιδείξεις. Δηλαδή ήταν επίδειξη όταν έδινα ώρα για τον όρκο. Και βλέπατε ότι ο όρκος θα γίνει συγκεκριμένη ώρα. Και όταν είχε συννεφιά ή χιόνι ή αέρα ή οτιδήποτε, ο ουράνος άνοιγε, γινόταν η ορκομοσία και μετά ξανασυνέχισε να βρέχει, να χιονίζει. Αυτή ήταν επίδειξη. Αυτό δεν έπρεπε να συνεχιστεί γιατί θα πήγαινε σε μια απομυθοποίηση. Όμως, το είδατε. Ό,τι ώρα θέλω, μπορώ να το ξανακάνω. Όταν συμβαίνει τέτοια γεγονότα,
Βλέπετε πόσο σημαντικός αληθινός είναι ο όρκος και μπορώ να το ξανακάνω όποτε γουστάρω και όποτε θέλω. Θα σας λέω ώρα και εκείνη την ώρα να χιονίζει, να γίνεται της κακομοίρας, θα σταματάει ο τυφώνας, θα τελειώνω τον όρκο και μετά θα συνεχίσει. Αυτές δεν είναι ακριβώς επιδείξεις. Έτσι έπρεπε να γίνει. Μετά όμως σταμάτησα να δίνω ώρα. Και δεν έπρεπε να δίνω. Όταν και θα ξαναδώσω και όποτε θέλω να ξαναδώσω θα συμβαίνει το ίδιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβετε κάτι, ότι πόσο τεράστιος είναι ο όρκος, τι τεράστιες δυνάμεις του περιβάλλοντος, του δημιουργικού περιβάλλοντος μας είναι μέσα μας και είναι το ίδιο συνδεμένες και συνθεμένες με εμάς τους ίδιους. Από εκεί θα καταλάβετε πόσο τεράστιος είναι ο όρκος για κάποιον να καταλάβει και να πει, ουσιαστικά συνδέομαι με την πατρόα ουσία μου για να στόχω και τον ίδιο σκοπό. Είναι έγκλημα να σταματήσουν οι ορκομοσίες και να λάβουν όλοι θέση στην όλη απελευθέρωση, που δεν είναι μόνο οικονομική, είναι πραγματικά του δημιουργήματος, της ύπαρξής μας. Τόσο μεγάλος και τεράστιος είναι ο όρκος. Πολλές φορές τις λέξεις μου, τις κουβέντες μου, ενώ μιλάμε ελληνικά, δεν κατανοείται ακριβώς. Τι ακριβώς γράφω και τι ακριβώς λέω. Μπερδεύεστε πολλές φορές. Δεν πειράζει. Ο καιρός θα οριμάσει τα πάντα. Αλλά δεν κάνει να ξεχνάτε ποτέ. Γι' αυτό και γράφω ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να γίνεται ενθύμηση. Είναι δεδομένο οι συχνότητες στον ψεύτικο χρόνο που ζούμε να σε κάνουν να ξεχνάς. Και δεν πρέπει να ξαναξεχάσεις. Πρέπει να θυμάσαι πάντα και να είσαι στο στόχο και στο σκοπό σου. Γι' αυτό είπα να γίνονται ενθυμίσεις. Πρόλαβα να κάνω 1-2 ενθυμίσεις. Τις άλλες θα τις κάνετε μόνοι σας. Μαζευτείτε οι πολεμιστές, να βάλετε και καινούργιες ορκομοσίες, να ενταχθούν όλοι στο στόχο και στο σκοπό της ίδιας μας της ύπαρξης και της ίδιας μας της ζωής. Γιατί δεν το κάνετε? Περιμένετε να το κάνω εγώ? Λίγες έκανα. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Παραξηγήθηκε πολύ όρκος. Από όλους. Πολιτικούς, τις εκκλησίες, τα δόγματα. Καλά ρε παιδιά, όλοι ορκίζεστε. Και δεν ξέρετε πού ορκίζεστε. Ορκίζεστε σε ένα γένος που δεν είναι δικό μου. Και δεν είναι γένος, είναι παράνομο γένος. Και δεν μιλάω μόνο για ένα δόγμα, μιλάω για όλα τα δόγματα. Και το πρώτο δόγμα θα δημιούργησε όλα τα άλλα δόγματα. Και όλα είναι υποκαταστήματα του πρώτου δόγματος. Και το δόγμα είναι ένα, ο θάνατος η ζωή μου. Γιατί ο θάνατος η ζωή μου έχει βγει από το δεύτερο είδος που κλέβει το δημιούργημα και τη δημιουργία του ΑΟΜΕΓΑ για να παραχθεί. Τυχαία είναι. Τυχαίο, πόσο τυχαίο είναι που μάθαμε όλοι αλλά δεν το πρόσεξε κανένας. Ένα δημιουργό που μας λέγανε αυτοί ότι έχουν ένα δημιουργό που έφτιαξε τα σύμπαντα, έφτιαξε τους γαλαξίες, έφτιαξε τους πλανήτες, έφτιαξε τους ήλιους, έφτιαξε τους ανθρώπους, έφτιαξε τα φυτά, έφτιαξε τα πουλιά, έφτιαξε τα ζώα, έφτιαξε λέει τα πάντα, θα του έλεγα τι έφτιαξε, αλλά τέλος πάντων θα σας πω τι έφτιαξε. Και τελικά φτιάνει και σένα. Και αφού σε φτιάνει εσένα και σε κάνει όπως πρέπει για να ζήσει σε όλο αυτό το περιβάλλον, γιατί έτσι δεν έγινε. Το έφτιαξε αυτό το περιβάλλον για να ζήσει εσύ. Ωραία. Τελικά αυτό το μεγάλο περιβάλλον το έφτιαξε για να κατοικείται μόνο η γη. Τι ψεύδι είναι αυτά, κατοικείται μόνο η γη. Απ' την άλλη όμως τι έκανε. Μετά για να φτιάξει μια γυναίκα που δεν το σκέφτηκε καλά, το γένος ήταν τόσο μεγάλος που δεν σκέφτηκε να φτιάξει γυναίκα για σένα. Λες και είναι κάτι διαφορετικό η θήλη από τον Άρεν. Τελικά πήρε το παΐδι σου. Χρειαζόσουν να μωρέ το παΐδι για να φτιάξεις άλλον έναν άνθρωπο. Και τελικά πόσο ψεύτης και γελίος είσαι. Πόσο εγκάθετος είσαι. Και πόση αηδία ακόμα θα φάτε. Την ίδια κοκκινοσκουφίτσα συνέχεια. Μεγάλος τεράστιος είσαι. Έφτιαξες τα πάντα τώρα. Φτιάξε άλλον έναν και μην φτιάξει ένα. Φτιάξε χίλιος. Φτιάξε ένα δισεκατομμύριο. Αφού μόλις φτιάξει τον ένα, φτιάξει όλους. Αλλά χρειάστηκε στο παΐδι. Αυτό το παΐδι που πήρε από τον άνδρα, υποτίθεται να φτιάξει τη γυναίκα, που είναι ένα μεγάλο ψέμα της κοκκινής κουφίτσας, αλλά εμείς το φάγαμε και πάμε και. Και δεν είναι μόνο έτσι, είναι όλα τα δόγματα έτσι. Είναι το κλεμμένο DNA, το οποίο εσύ το έδωσες, μωρέ. Είναι ένα DNA κλεμμένο του πραγματικού δημιουργήματος του ΑΟΜΕΓΑ που αυτοί μπήκαν και πήραν. Βέβαια αυτά που λέω θα επαληθευτούν αργότερα, που θα τα δείτε γραμμένα. Θα τα πάρετε με αποδείξεις, γιατί σας έχω υποσχεθεί ότι ό,τι λέω το αποδεικνύω. Θα το πάρετε με αποδείξεις και θα δείτε ότι είναι πολύ πιο μεγάλο όλο το έργο και όλο αυτό το εγχείρημα, το οποίο δεν επιτρέπεται σε κανέναν, όχι να τον κρεμίσει ούτε να τα αγγίξει, και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αγγίξει πουθενά.
Άμα θέλει να είναι εδώ να είναι. Δεν θέλει να είναι. Μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Αν είναι μαζί μου, να σεβαστεί όταν μαζί μου και να σηκωθεί να φύγει κύριος. Εάν δεν είναι και δεν θέλει, μπορεί να κάτσει παραπέρα. Και να σας πω και κάτι. Ωραία. Τελικά πόσες δημιουργίες έχουμε, πολλές. Αν έχουμε πολλές, να διαλέξουμε. Αν έχουμε 2-3 δημιουργίες διαφορετικούς από διαφορετικούς δημιουργούς, θα μπορούσαμε να διαλέξουμε. Αν θα πάμε στη μία, αν θα πάμε στην άλλη και αν θα πάμε στην άλλη. Και η μία με την άλλη θα ήταν διαφορετική. Όχι όλα μαζί. Και από εκεί και πέρα θα διαλέγαμε. Άρα δεν υπάρχει καμία άλλη. Υπάρχει μόνο η μία δημιουργία. Και όλοι κλέβουν τη μία δημιουργία. Και όλοι παίρνουν την πηγή της μίας δημιουργίας. Και όλοι βιάζουν το ίδιο δημιούργημα. Και φτιάχνουν δεύτερο είδος δημιουργήματος, το οποίο είναι το υβρίδιο, το οποίο πρέπει να κλέβει πάντα το δημιούργημα. Και το δημιούργημα, με τρόπο που το έχουν πείσει, το έχουν πλανέψει, το έχουν βιάσει, το δολοφονούν, δίνει τη δύναμή του, την ενέργεια και δίνει και το δημιούργημά του. Δηλαδή τα παιδιά του. Και το παιδί δεν είναι μόνο το σαρκικό. Γι' αυτό και όλα τα διολογήματα στον πλανήτη είναι υλικά. Ό,τι φας, ό,τι πιες, ό,τι κάνεις, αν στα δω και φύγε. Πιο υλικό δεν γίνεται. Σου διδάσκουμε τα θάνατο, αλλά τελικά ό,τι κάνεις είναι στο υλικό κομμάτι. Όπως και να έχει λοιπόν, για πολλά πράγματα που ίσως δεν τα καταλαβαίνετε τώρα ή αργότερα, αλλά σίγουρα έχετε φτιάξει πολύ καλή νόηση. Είμαι περήφανος για χιλιάδες ανθρώπους, πραγματικά. Σκέφτονται πολύ διαφορετικά, έχουν μπει σε πολύ καλό δρόμο και σε δρόμο αληθινό που θα φτάσουν στο τέρμα. Οι αλήθειες ρέουν δίπλα τους, άλλοτε όπως πρέπει, άλλοτε με λιγότερη φρόνηση, όπως και να έχει όμως ρέουν, και κάθε μέρα γεννιόνται πραγματικά πολίτες, οπλίτες. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Εάν δεν θα έχουμε πολίτες, οπλίτες που σήμερα δημιουργήσετε, πώς θα κάνω πολιτεία? Με τι θα κάνω πολιτεία? Αυτός είναι ο μεγάλος αγώνας σήμερα και ο δρόμος. Και να καταλάβετε, βέβαια, δεν σας κόβει κανείς το δικαίωμα να συγκρίνετε. Βγήκαν οι επικλήσεις και κάποιοι φοβηθήκατε πολιτικά τις επικλήσεις. Αυτοί που φοβήθηκαν πολιτικά τις επικλήσεις να αποχωρήσουν τώρα και να πάνε σε όποιο μοναστήρι και σε όποιο δόγμα θέλουν. Να αποχωρήσουν τώρα. Τις λέτε επικλήσεις και την πάμε σε θρησκεία. Δεν υπάρχει θρησκεία. Θρησκεία τις φτιάξανε, είναι όλες αποστατικές. Δεν υπάρχει καμία που να είναι για το δημιούργημα. Κλέβουν το δημιούργημα χιλιάδες χρόνια, οποιαδήποτε θρησκεία, οποιαδήποτε αίρεση. Και δεν κοιτάει το δημιούργημα, κοιτάει να το πατήσει, να το λιώσει, να το κλέψει. Του κλέβει και την ενέργεια, του κλέβει και αυτό το βίο, τη ζωή που ζει εδώ, του κλέβει και τη μετέπειτα. Και γίνεται απλά η βενζίνη, η ενέργεια μιανού τεράστιου αποστάτη, που είναι αποστάτης και φτιάχνει το δεύτερο είδος του. Θα καταλάβετε τι λέω, μην περιμένετε τώρα, έρχεται ο καιρός, θα δείτε πράγματα. Φτάσαμε λοιπόν να βγάλω τις επικλήσεις. Μα καλά, η επίκληση είναι η ιστορία μου ολόκληρη. Έχει μυστικά που δεν σας τα πει κανένας. Μια επίκληση δεν κάθεσαι κάτω και γράφεις μια παπαρωτή παπαριά με λέξεις στρογγυλές, ευγενικές, που δεν πιστεύεις και δεν ξέρεις τίποτα και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Γράφεις μια επίκληση και στοχευμένα τη μία μετά την άλλη. Και γιατί πρώτα τον Ιάσουνα, μετά εκείνο, γιατί μετά τον Αγαμέμνονα, γιατί μετά εκείνο, γιατί μετά εκείνο. Έχει σημασία πότε γράφεις την κάθε μία. Έχει σημασία τι γράφεις μέσα. Είναι δεδομένο ότι όλοι τις διαβάζετε, αλλά λίγοι έχετε αντιληφθεί τα κλειδιά που έχει μέσα. Και ό,τι και κλειδί να δείτε, υπάρχουν και άλλα που δεν τα βλέπετε και δεν τα έχετε δει. Όμως εγώ έκατσα πολύ καιρό μαζί σας να αρχίσετε να συντονιστείτε και να συνδεθείτε με τις μίξεις των ενεργειών της δημιουργίας σας που είναι σε όλους τους προγόνους. Βρε πονάδρε, βρες κανένα πυρετό περίεργο, έχει πεθάνει η μάνα και ο πατέρας και λες, αχ μανούλα μου που είσαι. Α, τον προγονός φωνάζεις, πολύ ωραία. Και ξέρεις μόνο τη μάνα σου. Αφού η γιαγιά σου είναι δύο φορές μάνα και το εγγόνι είναι δύο φορές παιδί. Ή κάνω λάθος? Έτσι δεν λέει ο λαός? Και είναι. Η προγιαγιά είναι τρεις φορές μάνα. Και ο απόγονος της προγιαγιάς είναι τρεις φορές αγκονή της. Τρεις φορές παιδί της. Πώς γίνεται μωρέ γάμο το τώρα, ο Ιάς όλα να μην είναι πατέρας μου και προγονός μου, αφού έχουμε σήμερα και αυτός υπήρξε τότε. Πώς γίνεται ο Λονίδας να μην είναι πατέρας μου και προγονός μου? Και αφού όλους αυτούς μας έφτιαξαν ο Δίας, η Αθηνά, ο Ήφαιστος και είναι προγονή μας. Και αφού είναι προγονή μας, γιατί μωρέ τους λέω μαλακίες και λέω την πλακία θέλω εις βάρος τους? Και γιατί κρύβομαι να το λέω? Τι φοβάμαι δηλαδή?
Μήπως ο πατέρας μου είναι κουτσός, ανάπηρος, χαρτοπαίχτης, κλέφτης, εγκληματίας. Τι είναι ο προγόνος μου, αφού είναι ίδιος ο προγόνος μου. Δεν μπορώ να πω για τους προγόνους μου. Δεν μπορώ να συντονιστώ με τη συχνότητα των προγόνων μου που ποτέ δεν φύγανε το έργο τους από εδώ. Όχι. Και θα πρέπει να φωνάξω τίμα του Μωυσή, του Γύφτου, του Αβραάμ, του άλλου Γύφτου. Του Χαζάρου, του Τάδε, του Κερατά, του Τάδε. Δεν είμαι. Γιατί να ντροπιάζεις όλη αυτή τη διαδικασία. Να ντρέπεσαι για τον πρόγονό σου. Να ντρέπεσαι για τον πατέρα σου. Όποιος είναι ήρωας και έχουν φτιάξει όλη αυτή την ιστορία, να ντρέπεσαι. Να μιλάνε τώρα για Ελάνιους, για Ελάνια δημιουργία και για όλοι που πούν ολότητα και να σου λέει ότι η Ήρα τσακώνεται με το Δία και επειδή είχε μια άλλη κόμενα και πήγε με την Τάδε. Τι γελίστε ρε, δεν τρέπεστε ρε ζωντόβολα. Αυτή είναι η κοκκινοσκουφίτσα και η μάνα της, η πόρνη της κοκκινοσκουφίτσας. Ντροπή ρε κερατάδες. Ντροπή ρε με αυτά που θα μάθετε ρε. Πρέπει να θυμώσετε ρε με αυτά που ακούτε ρε και με αυτά που γράφουνε. Έχεις τεράστιους πολεμιστές προγόνους και δεν θα επικαλεστώ αυτούς. Και έρχομαι σε επικύσεις να σου γράψω μυστικά πραγματικά που ήσαντε και όχι αυτά που λένε. Και ντρέπεσαι να τα πεις. Ντρέπεσαι να τα διαβάσεις και να συντονιστείς. Πότε μωρέ, άλλοτε μωρέ. Πέστε, βάλτε όποιους θέλουν να διαβάσουν την υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια και ό,τι άλλη ψαλμωδία θέλετε. Και κάντε μια επίκληση. Πότε άλλοτε σε επικλήσεις. Ο κόσμος τους βλέπεις και πέφτουν κάτω λιποθυμάνε. Πότε βλέπεις τόσο τεράστια ενέργεια. Πού είχε ξαναγίνει αυτό. Πότε είχε ξανασυμβεί. Πότε είχε καθαρίσει ο κόσμος τις απόψεις του. Και χωρίς να το καταλαβαίνετε στο υποσυνείδητό σας. Να συντονιστείτε. Είχε ξανασυμβεί ποτέ. Και τότε τι δεν βλέπετε. Και υπάρχει κάποιος μέσα στην Ελλήνων συνέλευση. Να αντιλαμβάνεται και από ποιο χώρο να έρχεται. Να μην βλέπει την αλήθεια για αυτό που συμβαίνει. Αφού είναι αληθινό. Δεν είναι θαύμα ρε, το θαύμα είναι γελία. Το θαύμα για να το θαυμάσεις πρέπει να γίνει. Αυτοί μιλάνε για θαύματα που δεν τα είδε κανένας. Και εγώ μιλάω για πραγματικότητα που τα βλέπουν όλοι. Μιλάμε για την επιτολή που τη βλέπεις εσύ. Και το θαυμάζεις αυτό που συμβαίνει. Αυτοί μιλάνε για θαύματα και τι να θαυμάζεις. Άμα δεν το έχεις δει ποτέ, πώς τι άλλο το θαυμάζεις. Οπότε γιατί το λες θαύμα. Το λες θαύμα κάτι που δεν έχεις δει. Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Να σας πω τι έγινε. Γιατί να μας το πει, δείχτε μας. Θα το θαυμάσουμε κι εμείς. Αν εσύ θαυμάσεις κάτι και το λες, δεν το θαυμάζω εγώ γιατί δεν το έχω δει. Άρα όλοι θαυμάζουν τα θαύματα που δεν έχει δει κανένας. Και αυτά που θαυμάζεις πραγματικά δεν είναι θαύματα, είναι πραγματικότητα. Μπείτε σε αυτή τη λογική για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν στις επικλήσεις είναι μυστικά. Και αν τις διαβάσετε ανάποδα έχει άλλα μυστικά. Αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε διαβάσει πολλά πράγματα και να τα έχετε συγκρίνει. Όπως για παράδειγμα, αν διαβάσετε τις επικλήσεις των Ολυμπίων και γενικά τις επικλήσεις, θα δείτε ότι σε πολλές επικλήσεις μέσα, σε όσες πρέπει και μετρήσετε για να μην σας πω τον αριθμό, θα δείτε. Λέω εγώ μέσα, γιατί αφού εγώ γράφω, μιλάω και στο τρίτο πρόσωπο, μιλάω και για σένα, μιλάω και εγώ που εκφράζομαι εκεί μέσα. Έχει πολλά πρόσωπα μια επίκληση, αν τη διαβάσεις όπως πρέπει. Θα δεις πόσα πρόσωπα έχει. Και θα δεις σε ποιον απευθύνεται. Θα δεις πού απευθύνεται σε σένα, πού απευθύνεται σε μένα που τη γράφω, πού απευθύνεται σε ποιον, πώς απευθύνεται σε αυτόν. Και συνεχίζει. Μετά, αν κάνεις μια μίξη των επικλήσεων, θα δεις μυστικά που είναι η μία στην άλλη και πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Με δεδομένο ότι δεν είναι οι 12 ξεχωριστοί. Οι 12 στον Όλυμπο είναι ένα. Όπως είναι το κορμί σου. Και θέλω να μου πει κάποιος, πώς θα τσακωθεί το χέρι σου με το πόδι σου. Πώς θα τσακωθεί το πόδι σου με το κεφάλι. Πώς θα τσακωθεί το στομάχι σου με την καρδιά. Πώς θα τσακωθεί το μάτι σου με το αυτί. Μια τέτοια σχέση, 12 όπως είναι οι αξίες μας, λειτουργεί ο Όλυμπος και η δημιουργία. Ως δημιουργικές δυνάμεις σε όλη την πλατφόρμα του ΑΟ. Γίνεται, δεν γίνεται. Τότε γιατί λέτε όλες αυτές τις αηδίες. Όμως αν διαβάσετε τις επικλήσεις θα δείτε που εγώ έχω γράψει. Και αν κάποιος λέει ότι έχει γράψει να ξεκινήσει να γράφει από τώρα να ότι θα γράψει. Σε όλες τις επικλήσεις λέω θα κατασκευάσουμε το λαμπρό ναό σου. Θα κατασκευάσουμε. Αν
πάτε στο 13ο, που δεν ξέρετε καν τι ήταν ο 13ος, που είναι ο ωμέγα. Και από εδώ και πέρα θα μάθετε τι σημαίνει ωμέγα και τι σημαίνει α, που δεν ξέρετε ούτε τι σημαίνει α ούτε ωμέγα. Αλλά γιατί να σας πω, θα σας δείξω. Όσο σας λέω, δεν σας δείχνω. Όχι, σας λένε. Εγώ δεν λέω, σας δείχνω. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να μπείτε σε μια πλατφόρμα και να αρχίσετε μόνοι σας αυτά που θα σας δείξω και θα τα δείτε. Έτσι είναι οι αποδείξεις και τα στοιχεία. Δεν λέμε και άστο. Άρα δεν είναι τι πιστεύω, είναι τι ξέρω. Άρα για να σου δείξω όλα αυτά, ξέρω. Άρα για να σας τα αποδείξω, πάλι ξέρω. Για να σου δείξω μέχρι εκεί που πρέπει, πάλι ξέρω αυτά που δεν πρέπει να ξέρεις εσύ. Και για να φτάνω σε τέτοια σημεία. Και στην επίκληση του 13ου λέω το εξής. Θα φτιάξετε το ναό. Όχι, θα φτιάξουμε. Εκεί αλλάζει ύφος. Μόνο σε αυτή υπάρχει. Θα φτιάξετε το λαμπρό ναό του 13ου έτσι όπως έχει αποτυπωθεί. Προσέξτε αυτό το σημείο. Προσέξτε και τις άλλες και θα δείτε τις διαφορές. Τι δεν βλέπετε και μέχρι που θα φτάσει. Πότε γράφεται η μία, πότε γράφεται η άλλη, πότε ο 13ος. Πότε μαθαίνεις, τι μαθαίνεις, γιατί το μαθαίνεις. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Και όσο συνεχίζετε και θα βλέπετε τα στοιχεία, γιατί δικά σας είναι, για σας είναι, είναι τεράστια δώρα, θα πρέπει να τα προστατεύσετε. Θα τα προστατεύσετε όπως και τα πρωτοκολλά σας τα προστατεύετε. Και πάμε τώρα να δούμε τις επικλήσεις με τα πρωτόκολλα. Και πάμε να δούμε τώρα τον Όλυμπο με τις αξίες. Και πάμε να δούμε πώς δουλεύεις εσύ και τι έχεις μέσα σου. Και δεν πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι, γιατί είσαι δημιούργημα. Οι άλλοι πρέπει να ντρέπονται που κλέβουν τα δημιουργήματα και έχουν αλλοιώσει στοιχεία, έχουν αλλοιώσει την πραγματική αλήθεια. Έχουν φτιάξει κοκκίνες κουφίτσες και γελιότητες, έχουν βγάλει χιλιάδες βιβλία ανούσια, ανόητα και παραπλανούν τους πάντες. Και εκεί αντιλαμβάνεσαι την αλήθεια και αυτό θα πρέπει συνέχεια να τη διαδίδετε. Να τη διαδίδετε και να συντονίζεστε όλο και πιο πολύ. Πόσοι άνθρωποι έχετε δει τεράστια αλλαγή από τότε? Τότε γιατί κρύβεστε? Γιατί είναι πολιτικό το θέμα? Όχι, κύριε, δεν είναι πολιτικό το θέμα. Όχι, και είναι ουσίας. Πολιτικός είναι ο φορέας. Και να έρθουν όλοι, γιατί δεν υπάρχει θρησκεία και δεν υπάρχει πουθενά θρησκεία. Και δεν υπάρχει τίποτα σε εμάς. Υπάρχει μια κοσμοθέαση η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη και μάλιστα είναι αλάνια. Αν υπάρχει μια άλλη κοσμοθέαση, να μας τη δείξετε. Η Αιγυπτιακή, να μας την πείτε. Από πού έρχεται, τι θέλει, πού είναι και πού είναι οι ρίζες της. Υπάρχει και για μένα κάποια άλλη? Δεν υπάρχει καμία άλλη κοσμοθέαση και είναι μόνο η Ελλάνια. Και δεν είναι τυχαία που υπάρχει μόνο η Ελλάνια κοσμοθέαση και δεν υπάρχει καμία άλλη. Και δεν είναι τυχαίο που όλοι μιλάνε για δημιουργία του ΑΟΜ. Όλες οι θρησκείες λέει το Α και το ΜΕΓΑ είναι ο Θεός. Ναι, ποιος Θεός, να μας τον πεις. Κάτσε να μας τα αποδείξεις. Θα καταλάβετε τώρα ποια είναι η ΑΟΜ. Θα καταλάβετε τι σημαίνει ΑΟΜ. Θα καταλάβετε τι σημαίνει 13. Ποιος είναι ο 13ος και πώς αναπτύσσεται και τι κινείται. Και εκεί σας πληροφορώ δεν υπάρχει. Ούτε θρησκεία, ούτε δόγμα, ούτε στοές, ούτε κερατάδες. Είναι φυσικά υπάρχουν ομαδοποιήσεις, όλες δημιουργικές, σε μια τεράστια βάση, όπου αγγίζουν όλα τα πρωτόκολλα μέσα στη δημιουργία. Κυρώντας τα πρωτόκολλα, είσαι πάντα στη δημιουργία. Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που πρέπει να δείτε. Η δημιουργία είναι μία. Αν υπάρχει δεύτερη δημιουργία, θα θέλω κάποιος να μου τη δείξει αυτόν τον πλανήτη. Δεν υπάρχει. Ούτε σε άλλο πλανήτη. Αυτό που λέτε δεύτερη δημιουργία, η δημιουργία του ανθρώπου είναι μία και ξεκινάει ως δημιουργία πλατφόρμα είναι μία. Για να ζήσεις πρέπει να είσαι μέσα στη δημιουργία. Έξω από τη δημιουργία δεν ζεις. Για να ζήσεις θα πρέπει να μπεις στη δημιουργία, στους κανόνες, στη δομή και να ζήσεις. Όσο θα είσαι και θα παράγεις με τους νόμους όρκους και τους κανόνες της δημιουργίας όπως έχει οριστεί νομοτελειακά, θα ζεις για πάντα. Από τη μια ζωή στην άλλη. Όταν δεν θα κάνεις αυτό που η δημιουργία, αυτό που όταν δεν θα κάνεις και δεν θα είσαι εντός της δημιουργίας, τότε η δημιουργία θα σε βγάλει εκτός της δημιουργίας. Δεν μπορεί να σε σκοτώσει ποτέ, γιατί από την ώρα που θα δημιουργηθείς και θα μπεις στη δημιουργία, δεν μπορείς να πεθάνεις. Γιατί έχεις δημιουργηθεί και είσαι δημιούργημα. Και δημιούργημα δεν είναι μόνο το κορμί που βλέπετε, είναι 12 μέρη σώματος δημιουργίας. Θα σε ξαναπάει πίσω να δεις τι έχει γίνει για να ξαναπάς τη δημιουργία.
Το πίσω είναι ένα κενό, ούτε παράδεισος ούτε κόλαση, ούτε με αυτές τις γίνες μαλακίες που λένε ο παράδεισος έχει λιμνούλες, παρθένες, έχει περέτριες και η κόλαση έχει βασανιστήρια. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά είναι των αποστατών για να σου φέρουν κοντά το γήινο παράδεισο και να σου φέρουν και αν δεν κάνεις αυτά που συμφωνήσατε θα σε στείλουν αυτή στην κόλαση. Είναι δημιουργήματα δικά τους, της φαντασίας τους. Δεν υπάρχουν αυτά. Από την ώρα που μπαίνεις στη δημιουργία δεν μπορείς να πεθάνεις. Όταν η δημιουργία αποφασίσει που είσαι τόσο ρυπαρό, με μία μαύρη τρύπα θα είσαι στην ανακύκλωση των συμπαντικών σκουπιδιών ή δυνάμεων. Όταν μπαίνεις στη δημιουργία αρχίζεις και ζεις. Για να είσαι εντός της δημιουργίας θα πρέπει πάντα να δημιουργείς. Το δημιούργημα που είναι απαθέστατο και δεν δημιουργεί για τη δημιουργία δεν το ξαναβάζει. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα αυτοματοποιημένα τα όλα στη δημιουργία. Ούτε καταδίκες, ούτε θεοί που σε καταδικάζουν, είναι αυτόματη διαδικασία. Είτε για άνθρωπο, είτε για Θεό, είτε για ημίθεο, είτε για αποστάτη. Όποιος και να είναι εκεί μέσα, όποιος δεν εκτελεί τη διαδικασία, κηρύσσεται έκπτωτος. Είσαι έκπτωτος, έφυγες από τη δημιουργία. Δεν μπορείς να είσαι. Ζήσε όσο ζήσε, ωραία, έζησες, ωραία, αυτό ήταν τέλος. Βγαίνεις από τη δημιουργία. Τέλος. Άρα αν θέλουμε να ζούμε πρέπει να είμαστε πάντα στη δημιουργία. Όσο θα δημιουργούμε βάσει της δημιουργίας που είμαστε και φτιαγμένοι οι ίδιοι γιατί είμαστε δημιουργήματα της δημιουργίας, θα ζούμε συνεχώς. Σε ζωές κοσμικές, όχι με το ίδιο σώμα. Το σώμα είναι σαν τα ρουχαλάκια. Όπως αλλάζουμε ρούχα τόσα φορά που ζούμε, έτσι είναι και τα σώματα σε μια κοσμική ζωή. Θα το είχαμε βαρεθεί. Παίρνουμε καινούργια. Το σαρκείο είναι τίποτε άλλο παρά μόνο η μορφοποίηση της ενέργειας που μας δίνεται. Με αυτή τη βάση αγαπητοί μου είναι πολλά πράγματα που πρέπει να καταλάβετε και εκεί έξω λοιπόν υπάρχουν τεράστιες ζυμώσεις τις οποίες τις λέτε δογματικές. Τι δουλειά έχω εγώ με τις δογματικές ζυμώσεις? Τι δουλειά έχει η επίκληση των προγόνων μου με τις δογματικές? Πού ακριβώς, αφού δεν ντέμνονται πουθενά, είναι διαφορετικά πράγματα. Βλέπετε πουθενά οι επικλήσεις να κοντράρουν κανένα δόγμα? Για τους αποστάτες, σωστά. Υπάρχει ένα δεύτερο είδος το οποίο κλέβει τη δημιουργία και δυναστεύει τα δημιουργήματα. Δεν έχει άλλο να φέρει η δημιουργία. Υπάρχουν δύο πράγματα. Εντός δημιουργίας, εκτός δημιουργίας. Και αυτοί που βρίσκονται εκτός δημιουργίας και δεν μπορούν να ζήσουν στη δημιουργία, με προδοσίες των δημιουργημάτων και με πλάνες και δολιότητες, κλέβουν τα δημιουργήματα, τα κλέβουν τα δημιουργήματα και ζουν εις βάρος των δημιουργημάτων. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δύο πράγματα υπάρχουν. Έτσι λοιπόν ξεκινήστε και μην κόβετε καθόλου φόρα όσον αφορά τις αλήθειες. Πολιτικό. Βεβαίως. Ο φορέας είναι πολύ συγκεκριμένος και δεν έχει κόμμα, δόγμα, χρώμα. Πάνω απ' όλα όμως είναι θέμα αλήθειας. Είναι θέμα αλήθειας και αποδείξεων. Εφόσον αποδεικνύονται, δεν το συζητάμε. Αποδεικνύονται όλα. Τα βλέπεις όλα μπροστά σου. Βλέπεις τις διαφορές, βλέπεις στα μάτια σου γεγονότα, φαινόμενα που ποτέ δεν θα μπορούσε κανένας από αυτά τα ζώα να κάνει. Και θα θάψεις την ίδια σου την ιστορία για να κάνεις το χατήρι κάποιου δογματιστή, ο οποίος αυτός ο δογματιστής είναι ίδιος με σένα, απλά αυτός έχει πρόβλημα και όχι εσύ. Αυτός έχει πρόβλημα, εσύ τι πρόβλημα να έχεις? Θα του λύσει. Και πώς θα λυθεί? Να πας μαζί του, να καταλάβεις την ανοησία αυτή, μετά από ένα μεγάλο πόλεμο. Αυτός να καταλάβει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ας βάλουν οτιδήποτε δόγμα ή πολιτική μπροστά σου, να διαλέξεις. Τόσο ελεύθερα. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι πραγματικά της ελεύθερης βούλησης. Και την ελεύθερη βούληση είναι της δημιουργίας. Κανένας άλλο. Το μεγάλο αποτέλεσμα με ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό είσαι ελεύθερος. Και να με προδώσεις και να είσαι στο σκοπό. Πρόδωσε με, πρόδωσε το σκοπό. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι. Είναι επιλογή σου. Και οι τεράστιες ψυχές που επιλέγουν τη δημιουργία και την πατρόα ουσία τους, γι' αυτό είναι μη αντιμετωπίσιμες και μη συναγωνίσιμες. Η μεγάλη αλχημία, θα έλεγα, που το καθεστώς ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει και ούτε θα καταλάβει, είναι αυτό. Πώς ανθρώπους που το καθεστώς
δεν τους θεωρούσε ικανούς. Τους θεωρούσε β' κατηγορίας, γ, δ, ε, σκουπίδια. Έλα μωρέ με αυτούς, εντάξει, αυτούς τους έχουμε. Γιατί αυτή την άποψη έχει το καθεστώς, εκτός από τον εαυτό του. Και η καθεστωτική. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως είναι τεράστιοι μαχητές, με καλά μυαλά. Και όλα αυτά τα καθεστωτικά όντα, τέλος πάντων, πλάσματα, βλέπουν τώρα όλη αυτή την τεράστια αλχημία. Όλο αυτό το τεράστιο, όλη την τεράστια δημιουργία που δημιουργήθηκε. Και άνθρωποι απλοί που δεν τους εκτιμούσε το καθεστώς, σύμφωνα με τα χαρτιά των στόχων του και των κρίσεών τους και των συμβουλίων τους, να είναι οι τεράστιοι πολεμιστές της ελευθερίας του ανθρώπου, της ελευθερίας της δικιάς τους, της ελευθερίας της πατρίδας τους. Σε ένα τεράστιο πόλεμο παγκόσμιο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Για σκεφτείτε το. Αυτός είναι ο μεγάλος πόνος τους. Και ξέρουν πολύ καλά ποιος το έκανε αυτό. Ξέρουν πάρα πολύ καλά. Γιατί αυτοί με ξέρουν πριν από εσάς. Εσείς με μάθατε αργότερα από αυτούς. Αυτοί με ξέρουν πιο καλά. Το ότι δεν πιστεύανε. Ναι, εντάξει, δεν πιστεύεις. Όταν πιστεύεις, δεν ξέρεις. Και δεν ξέρανε. Άμα ξέραν, θα τα είχαν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε τώρα ξέρουν. Ούτε ποτέ θα μάθουν. Η έπαρσή τους δεν θα τους αφήσει ποτέ. Αλλά και ο τρόπος που ζουν και βιώνουν δεν θα τους αφήσει. Άρα θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Γι' αυτό, συνέλληνες, έχετε τεράστια όπλα στα χέρια σας που δεν τα βλέπετε. Όποιος από τη διοίκηση σας πει σταματάμε τις επικλήσεις κάνε μου ή σταματάμε τις επικλήσεις και οτιδήποτε κάνετε, σπάστε του το κεφάλι. Σπάστε του το κεφάλι. Είμαστε ελεύθεροι, θα λέμε τις πραγματικότητες, δεν υβρίζουμε κανέναν και η ιστορία των προγόνων μου συνδεόμαστε με την πατρώα ουσία, με την πραγματική πατρώα ουσία της δημιουργίας μας. Αυτό κάνουμε. Ο όρκος είναι πάρα πολύ σοβαρός, η ενθύμηση είναι πάρα πολύ σοβαρή, να μην την αφήσετε την πηγή ζωής. Υπάρχουν χιλιάδες συνέλληνες εκεί μέσα. Όταν είπα τη λέξη σταμάτησε ο χρόνος, ναι, όποιος είναι μαζί μου συντονισμένος σε αυτόν τον αγώνα, ο χρόνος είναι σταματημένος. Δεν μετράνε, το μετράνε στην γη, καλά κάνουν, μετρήστε ό,τι θέλετε. Γιατί και που μετράτε τον χρόνο, ψεύτικο χρόνο μετράτε. Τίποτα δεν μετράτε. Σκουπίδια είναι όπως τον έχετε κάνει. Ο δικός σας χρόνος ο ψεύτικος είναι, δεν είναι ο δικός μας. Είναι άχρονος ο χρόνος σε αυτόν τον αγώνα. Πολλοί σε όλη την Ελλάδα και την επικράτεια το έχουν νιώσει αυτό που λέω. Και έχουν νιώσει χιλιάδες πράγματα. Και δεν υπάρχει τύχη. Πουθενά. Αυτά να μην τα ξεκάσετε. Να τα διαδώσετε. Και να μην αφήσετε ποτέ αυτά τα τεράστια δώρα τα δικά σας, της πατρώας ουσίας σας, να τα πατήσει κανένας. Εκτός κι αν μας δείξει κάτι δικά του. Πολύ ισχυρό. Πολύ αληθινό. Ναι, κάτε το, θα πάω μαζί σας. Ελάτε να μας πείτε. Ελάτε να μας δείξετε. Δεν γίνεται έμορφα να με κλέβεις μια ζωή. Να με διδάσκεις ό,τι λυθιότητα, ό,τι γελιότητα υπάρχει. Και να μιλάς τώρα για αυτές τις αλήθειες. Με χωρίς καμία απόδειξη. Εμείς με αποδείξεις μιλάμε. Και έρχονται κι άλλες. Τεράστιες. Μεγάλες. Και πρέπει να περάσετε από αυτό το στάδιο. Και πρέπει να ήσασταν πιο πολύ και όχι τόσοι λίγοι. Και πρέπει παντού να ήσασταν ενημερωμένοι και να ξέρετε την πραγματική σας ιστορία. Γιατί αυτό λέτε εκεί μέσα. Οι επικλήσεις έχουν μια πραγματική ιστορία και δεν επικλήσεις. Πες το πώς θα έχεις επικλήσει. Συντονίσου. Φτιάξατε γιορτές, επαναστάσεις, παρελάσεις, κέρατα, μέρατα. Άδικα, ξεφτύλα. Κοιτάτε πόσες παραλλάσεις έχουν. Να μην μιλήσουμε για Αμερική. Να μην μιλήσουμε για Ελλάδα. Όπως και να έχει. Θα το δούμε στο τέλος πώς θα διαμορφωθεί. Οριμάζεται όλα αυτά για να δεχτείτε τα πιο μεγάλα. Υπάρχει κάτι πολύ μεγάλο που έρχεται. Το οποίο θα το δείτε όλοι. Πρέπει να το αναγνωρίσετε. Να παίξετε. Να το ανιχνεύσετε. Να το παρατηρήσετε. Να παίξετε με τις αλήθειες του. Να παίξετε με τις αποδείξεις του. Με τα στοιχεία. Και να παίξετε με τα μυαλά σας. Που όλα είναι μέσα σας. Δεν θυμάστε. Ότι δεν θυμάστε δεν σημαίνει δεν ξέρετε. Ξέρετε, αλλά δεν θυμάστε. Οτιδήποτε έρχεται θα σας βοηθήσει να θυμηθείτε. Δεν θα πω να ξεφύγετε γιατί στο άλλο δεν υπάρχετε. Είναι ψεύτικο, είναι εικονικό. Αν είναι αληθινό, καθίστε. Αν σε καλύπτει, μια χαρά. Ελάτε με τη λογική, ελάτε με τις αξίες, ελάτε με τις αποδείξεις. Δεν είσαι με τις αποδείξεις. Και πού θα πας. Ωραία. Και τι θες να κάνει, να έρθω κι εγώ μαζί. Ωραία, για πες μου το σχέδιο σου. Ποιο είναι. Πού να πάμε. Πού να φτάσουμε. Ο στόχος ποιος είναι. Ο σκοπός ποιος είναι. Να ξαναζήσω. Πώς διάλογο θα ξαναζήσω.
Γιατί δημιούργησα τίποτα. Μα εγώ είμαι καλός, δεν κάνω τίποτα, δεν πειράζω κανέναν. Και ποιος σου πει ότι κάνεις για τη δημιουργία. Δηλαδή για κάτσε να το καταλάβουμε αλλιώς. Είμαστε 100 εργάτες, πάμε κάπου να δουλέψουμε, αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα για κάθεσαι πίσω και θα σε πληρώνουμε, ρε βλάκα. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό. Πάμε κάπου να δημιουργήσουμε 100 άνθρωποι. Και οι 3 ή 5 κάθονται. Αλλά είναι καλοί άνθρωποι, δεν πειράζουν κανέναν. Και τι με νοιάζει. Γιατί τι παρήγει, θα παράγει τίποτα. Οπότε αυτό να εμείς το ξαναπάρουμε για δουλειά για εργάτη. Τι είναι να δημιουργήσει, τι είναι να δημιουργήσει τα κέρατά του, αφού δεν ξέρει, κάθεται. Άρα αυτό είναι. Άχρηστο είναι. Α, οπότε δεν είναι αυτή η δημιουργία. Σου μάθανε ότι η δημιουργία κάθεσαι. Άρα αυτό δεν πειράζει κανέναν και θα σε ξαναφέρουμε εδώ. Να κάνει τι, να ξαναράξει. Θα λυθούν όλα αυτά. Θα τα δείτε. Στην πορεία θα περπατήσουν όλα. Και πρέπει να είστε έτοιμοι και ανοιχτά τα μυαλά. Και να συντάξετε όλα τα δημιουργήματα. Θέλω να θυμάστε ένα ότι πολύ όχλος έχει γίνει για τα υβρίδια. Νέο πλανήτη είναι υβριδιακός, να το πιστέψετε, σε όλα τα μέγεθη του. Όμως, υπάρχει κάτι κι άλλο που πρέπει να ξέρετε. Το υβριδιακό κομμάτι, όπως είπα και με το παΐδι που πήρε ο άλλος, όνια καλά ότι κάτι έφτιαξε, είναι πάλι από ενέργεια, δομή, και δεν θα ήθελα να το ξαναπώ DNA, γιατί DNA, κάτι ζώα το 1800 μας είπαν ότι είμαστε νιουκλενικό οξύ. Δεν είναι DNA. Είναι κάπα σίγμα δέλτα δέλτα. Αυτό είναι. Ναι. Κάπα σίγμα δέλτα δέλτα. Τι είναι αυτό. Θα το μάθετε αργότερα. DNA δεν είναι. Δεν έχουν αναλύσει τίποτα. Όπως και να έχει όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε. Να καταλάβουμε τις αλήθειες που έρχονται. Να οριμάσετε όλοι. Να διαδώσετε παντού την αλήθεια. Και να ετοιμαστούν οι πολίτες οπλίτες για να φτιαχτεί η Ελλήνων πολιτεία των πολιτών. Αυτό που ήθελα να πω πριν. Και τα υβρίδια αυτά που φτιάξαν και που πρέπει συνέχεια να αρμέγουν ως ενέργεια και ως σώμα και ως ζωή για να συντηρούν τον ψευτικό χρόνο και για να υπάρχουν και για να συντηρούνται στη δημιουργία, γιατί αυτό είναι, κλέβεις τη δημιουργία για να ζεις μέσα από τη δημιουργία ως κλέφτης, αλλά μέσα από το δημιούργημα. Γιατί σήμερα οι αποστάτες ζουν μέσα από τα δημιουργήματα. Εδώ στη γη δεν είναι κανένας. Φυλακή είναι. Τα μεγάλα κεφάλια που εσείς λέτε θεούς είναι φυλακή. Άρα κλέβουν το δημιούργημα. Και κατασκευάζουν, κλέβουν οι μεγάλοι τα δημιουργήματα τα πραγματικά. Τα δημιουργήματα έχουν προδώσει. Και φτιάχνουν το δεύτερο είδος, το οποίο φαίνεται πολύ καθαρά στο χάρτη που θα δείτε στον επόμενο καιρό. Ακόμα και αυτό έχει την ουσία της δημιουργίας. Ακόμα και το υβρίδιο, το πλάσμα που φτιάξανε, ή φυσικά για να φτιαχτεί ένα πλάσμα έπρεπε να σε συνδέσει με σένα. Άρα λοιπόν ανάμεσά μας και μέσα μας ζουν τα πάντα. Πάλι όπως και αυτά έχουν την ουσία της δημιουργίας του ΑΜΕΓΑ. Άρα η ουσία είναι η ίδια, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Αφού υπάρχει μια δημιουργία, εκεί θα κλέβεις. Αν είχες δεύτερη δικιά σου, δεν θα κλέβεις. Θα κάνεις τη δικιά σου, θα λέγεις ότι είναι καλύτερη, θα κάνεις και ένα management καλό και θα μας λέγεις, παιδιά, μην πάτε εκεί. Έχουμε εδώ την καλύτερη. Ελάτε εδώ. Γιατί πάτε εκεί. Μα δεν έχεις άλλη. Άρα κλέβεις. Τα δημιουργήματα αυτά λοιπόν που σήμερα τα λέτε υβρίδια και βεβαίως είναι πάρα πολλά, πολλά από αυτά είναι πλανεμένα και δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει. Γιατί τους πρώτους που δυναστεύουν είναι τα δικά τους δημιουργήματα και μετά δυναστεύουν τα άλλα. Πρόδωσαν τα πρώτα τα δικά μου, μετά ό,τι δικό τους φτιάξανε το έχουν πάντα με φόβο και κλειδωμένο, δεν τα αφήνουν ποτέ να φύγει, γιατί αυτό είναι και αυτό μία κινητήριος δύναμη για αυτούς. Έτσι όμως έχουν την ουσία της δημιουργίας. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Ό,τι έχει την ουσία μπορεί να ξαναγίνει δημιούργημα. Η δημιουργία δίνει δυνατότητες, όχι αν έχει αγκαλιές της. Ελάτε να ζήσετε. Οι κανόνες είναι αυτοί και άμα θέλετε ζήσετε. Άμα δεν θέλετε, μην μπαίνει, ρε φίλε. Για να μπεις εδώ στη δημιουργία είναι αυτοί οι κανόνες και οι νόμοι. Έλα να μπεις. Θέλεις να μπεις. Έλα. Παπ, σε κάνει δημιούργημα. Σου δίνει και τη δομή, τη μορφή, τους νόμους και δουλεύουν όλα μέσα σου όπως θα δημιουργήσεις και σου δίνει και τη δύναμη να ξαναδημιουργήσεις. Έλα, αδελφέ μου. Δεν θες να μπεις. Ωραία, στο χάος. Κάτσε εκεί πέρα. Δεν ζεις. Οι έκτοτε τώρα λοιπόν θέλουν να είναι στη δημιουργία. Α, γι' αυτό δεν πρέπει. Δεν είναι προσβολή. Και δεν μπορεί να δημιούργημα να λέει ότι το άλλο είναι υβρίδιο. Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα στον πλανήτη. Όλο το θέμα είναι ότι ακόμα και τα πλάσματα, ακόμα και τα υβρίδια έχουν ουσία της δημιουργίας. Άσχετα που είναι ήδη στην παράνομη διαδικασία
την αποστατική. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι μαζί μας. Να ζήσουν, δεν θέλουν. Έλατε. Και όσο ζεις κοντά στη δημιουργία και μάθεις και εσύ τα μυστικά και πραγματικά τους πραγματικούς κωδικούς που σου κρύψανε, γιατί δεν τους κρύβουν μόνο από εμάς, τους κρύβουν από εμάς για να μην τα μάθουν τα δικά τους. Ούτε εμείς, ούτε τα δικά τους. Έτσι να δυναστεύουν και εμάς και να φτιάχνουν άνετα το δημιουργήμα τους. Έχει χώρο η δημιουργία για όλους. Άρα θα δούμε κάτι το οποίο δεν έχει μέσα δόγματα, χρώματα, τίποτα. Είναι χτισμένο όλο με αυθονία τα πάντα. Εκεί θα τελειώσει ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα μεγάλο κομμάτι και έτσι ο πλανήτης θα μπει σε δύο ταχύτητες. Δημιουργήματα και μη δημιουργήματα. Όμως με την ουσία της δημιουργίας μπορούν να γίνουν και δημιουργήματα. Ο χρόνος θα το δείξει. Δεν θέλουν να μπουν. Πάλι η επιλογή τους είναι. Μα δεν μπορούν να επιλέξουν γιατί δεν ξέρουν το πραγματικό. Θα μου πει τους βρίζουμε. Δεν είναι βρίσιμο. Δεν βρίζεις κανέναν. Απλά του λες ποια είναι. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι δεν το δέχονται. Το πρόβλημά σας όλος όμως ξέρετε τι είναι. 1000 πρακτόρια γύρω-γύρω. 1000 πρακτόρια. Θες να είναι 2000 πρακτόρια. Θες να είναι 2000 υπάνθρωποι πληρωμένοι που ξέρουν τι συμβαίνει και δεν ξέρουν τι συμβαίνει. Καμία σημασία. Αυτοί είναι που κυνηγάνε τη διαδικασία. Υπάρχει περίπτωση εμάς χιλιάδες και εκατομμύρια δημιουργήματα να μας σταματήσουν 1000 παπαρολόγοι. Είναι να συζητάμε συνέχεια για αυτά τα σκουπίδια. Τα οποία πληρωμένα είναι στο κάτω-κάτω της γραφής, τη δουλειά τους κάνουν. Και πολλοί από αυτοί γνωρίζουν τι λέμε. Ή γνωρίζουν τι λέω. Οι αποστάτες είναι δεδομένο ότι ξέρουν. Για να τρυπήσουν τη δημιουργία, ξέραν που τρυπάνε, ξέρουν τι κάνουν. Και πολλοί ψηλά ιστάμενοι των αποστατών, των στόων, των δογμάτων, ξέρουν ακριβώς τι φτιάξανε. Αυτά που λέω στις επόμενες μέρες ή στον επόμενο καιρό θα τα δείτε μπροστά σας. Θα είναι αποδεδειγμένα. Σε αυτή τη βάση θα μιλήσουμε των αποδείξεων και των στοιχείων. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κανένας να με κάνει να ξεχάσω ποιος είμαι και τι είμαι. Και θα πρέπει να μάθω και να διδάξω και το δημιουργήμα μου τι είμαι και ποιος είμαι. Και όποιος θέλει να έρθει να μου δείξει τι είμαι και ποιος είμαι. Γιατί μέχρι τώρα σε μάθανε ότι είσαι απόγονος του πυθίκου, σε μάθανε ότι είσαι απόγονος των δεινοσαύρων, λέει, ήμασταν και δεινόσαυροι. Κάτι άλλες γελιότητες είναι ότι ήρθε ένας μετεωρίτης και είχε λίγο νερό μέσα μια σταγόνα και είχε και ένα μύκητα και από το μύκητα γίνανε τα ψάρια οι άνθρωποι τα πάντα, έχω ακούσει τα πάντα. Πραγματικά για μένα θέλουν γδάρσιμο. Γδάρσιμο γιατί ξέρουν. Και εγκάθετα φτιάχνουν όλα αυτά τα σενάρια. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. Ας την κάνουμε γνωστή. Και αυτοί ας επιλέξουν. Και αν έχουν κάτι καλύτερο, να έρθει να μας το πούν. Να μας το δείξουν. Είμαστε πρόχοι, είμαστε πρόθυμοι να τους ακολουθήσουμε. Έλατε. Συνέλληνες, τα μάτια σας παντού. Μην χάσετε τη λογική σας ποτέ. Θα έρθουν πράγματα πάρα πολύ μεγάλα. Πρέπει να είστε έτοιμοι να τα αγγίξετε και να τα μεταδώσετε με το σωστό τους τρόπο. Αλλιώς, μετέδωσέ τα έτσι ακριβώς όπως είναι. Μην βάζεις τίποτα και παραπάνω. Καλή συνέχεια.